αγαπητοί αδελφοί, αυτά παρακαλεί όταν συστέλνει τις μερίδες τα ψυχία που αντιστοιχούν στους ζώντας εξοικειωμένους και τους τοποθετεί από το Άγιο Δισκάριο μέσα στο Άγιο Ποτήριο που είναι το αίμα και το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τι παρακαλεί τους μεν ζώντας εν μετανοία και εξομολογήσει να τους παραλάβει ο Κύριος και τους κεκοιμημένους όπου είναι το φως του προσώπου του. Τι μας διδάσκει με αυτά η Αγία μας Εκκλησία? Ότι όλη μας η ζωή ημών των ζώντων, γιατί για τους κεκοιμημένους πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα μετανοίας, για εμάς τους ζώντας υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και μας θυμίζει η Αγία μας Εκκλησία ότι πρέπει όλη μας τη ζωή να την περάσουμε με μετάνοια και με εξομολόγηση, η οποία εξομολόγηση είναι το κορύφωμα της μετανοίας, η ομολογία ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι της σωτηρίας του Θείου Ελέους, της συγγνώμης. Αλλά εάν συγχωρήσουμε, θα συγχωρηθούμε. Πολλοί με ρωτάνε, άρα για ποια αμαρτήματα είναι αυτά τα οποία μας απαγορεύουν να κοινωνήσουμε? Πάρα πολλά είναι, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, αλλά πρέπει ο καθένας να έχει πνευματικό οδηγό και αυτόν να εμπιστεύεται και να συμβουλεύεται, εφόσον βεβαίως τον έχει επιλέξει σωστά. Όπως επιλέγει τον σωστό γιατρό, ο χριστιανός επιλέγει και τον σωστό πνευματικό. Θα πρέπει να φροντίζει και να πληρεί ο πνευματικός του τα κριτήρια ενός σωστού πνευματικού. Πρωτίστως να έχει ορθόδοξη πίστη και να έχει και ορθόδοξη ζωή, να μοιάζει όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος του Λόγου στη ζωή του με τη ζωή των Αγίων Αποστόλων. Να είναι εγκρατής, να μη θυμώνει, να μην συμπροσεύχεται και να μην συλλειτουργεί με σχισματικούς, με αιρετικούς, να μην φοράει μάσκες και όλα αυτά τα αποτρόπια που είδαμε τελευταίες εκκλησίες μας, να μην είναι υπερβολικά επιεικής ή μάλλον θα λέγαμε παρήκος των ιερών κανόνων και ακόμα βεβαίως να τηρεί όλα αυτά τα οποία μας λέει το Ευαγγέλιο και οι ιεροί κανόνες. Θα πρέπει μετά αφού τον βρούμε αυτό το πνευματικό να τον εμπιστευόμαστε και να του κάνουμε υπακοή. Ένας χριστιανός που δεν κάνει υπακοή στο πνευματικό του δεν μπορεί να κοινωνήσει, που δεν κάνει τα επιτήμια που το βάζει ο πνευματικός του. Ένας χριστιανός ο οποίος εμπλέκεται είτε άμεσα είτε έμεσα σε σαρκικά αμαρτήματα για τα οποία δεν έχει μετανοήσει και δεν έχει εξομολογηθεί, δεν μπορεί πάλι να κοινωνήσει, όπως είναι για παράδειγμα η πορνεία, και κάθε σχέση έξω από το γάμο είναι πορνεία. Δεν έχει σημασία αν τα παιδιά θα παντρευτούν, αν τα παιδιά είναι αραβωνιασμένα ή αν τα παιδιά έχουν ορίσει ημερομηνία γάμου. Οπότε επιτρέπεται να αμαρτάνουν σαρκικά? Όχι, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εφόσον λάβουν την ευλογία του Θεού να κάνουν πάλι αυτή την νόμιμη συζυγική σχέση για παιδοποιία και όχι για άλλο σκοπό. Ακόμα και αυτοί που στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι αυτοί οι γονείς είτε συγγενείς, αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εκτός γάμου, συζούν ή έχουν κάνει πολιτικό γάμο, τους δέχονται στο σπίτι τους και τους κοιμίζουν, όλοι αυτοί βεβαίως πάλι δεν μπορούν να κοινωνήσουν, γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια αμαρτία που κάνουν και αυτοί οι οποίοι πορνεύουν. Ακόμα αυτοί που μοιχεύουν, και μοιχεία είπε ο Κύριος δεν είναι μόνο με το σώμα αλλά και με τα μάτια. Αυτοί που στέκονται μπροστά στις οθόνες και βλέπουν όλα τα ισχρά και αμαρτάνουν με την καρδιά τους και όχι μόνο, και αυτοί που πηγαίνουν στις παραλίες κλπ. Όλοι αυτοί πάλι δεν μπορούν να κοινωνούν, εφόσον παραμένουν αμετανόητοι σε αυτά που κάνουν. Ακόμα δεν μπορεί να κοινωνήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν έχθρα, έχουν μίσος για οποιοδήποτε συνάνθρωπό τους. Δεν θέλουν να ζητήσουν συγγνώμη, δεν θέλουν να συμφιλειωθούν, δεν θέλουν να πούν καλημέρα στον γείτονά τους, στον οποιοδήποτε, στον αδερφό τους, γιατί έχουν διαφορές, δεν ξέρω πού, στα κληρονομικά κλπ. Αυτοί πάλι δεν μπορούν να κοινωνήσουν, παρόλο που ίσως εξομολογούνται, γιατί παραμένουν αμετανόητοι και ακοινώνητοι με τον αδερφό τους. Και είπε ο Κύριος, αν δεν συγχωρήσετε, δεν θα συγχωρηθείτε. Δεν είναι μια τυπική νομική διαδικασία η συγχώρησης. Πήγαμε στο πνευματικό, το είπαμε και τελειώσαμε.
και πότε θα κοινωνήσουμε, Πάτερ, αλλά είναι μια ουσιαστική αλλαγή, μια αλλαγή όλου του είναι, μια οντολογική αλλαγή που έρχεται δια της χάρτης του Θεού, αλλά και δια της συνεργίας του ανθρώπου, της αποφάσης έως του ανθρώπου να μετανοήσει. Τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχει δυστυχώς μεγάλο σκοτάδι και μεγάλη άγνοια στους χριστιανούς. Δεν μπορείς να έχεις ταραχή στην καρδιά σου ακριβώς γιατί δεν έχεις συγχωρήσει, δεν έχεις συμφιλειωθεί με το σύζυγό σου, με το παιδί σου, δεν ξέρω με ποιον άλλον, και να πας να κοινωνήσεις. Δεν θα ωφεληθείς. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι έχουν αμετανοησία, όσοι δεν διακρίνουν, δεν ξεχωρίζουν την κοινή τροφή από το σώμα και το αίμα του Χριστού, και επομένως όσοι δεν κοινωνούν με φόβο Θεού, με πίστη και με αγάπη, με ευλάβεια, αυτοί δεν ωφελούνται, αλλά αντίθετα μπορεί να αρρωστήσουν και μπορεί και να πεθάνουν ακόμα. Όπως λέει στους Κορίνθιους, πολλοί ασθενούν και κοιμώνται ικανοί. Γι' αυτό πάλι και πολλάκις λέγω στην αγάπη σας, υπενθυμίζω ότι αν κάποιος δεν έχει πνευματικό και δεν έχει εξομολογηθεί, να φροντίσει το συντομότερο να το πράξει, να εξομολογηθεί και με την άδεια, εφόσον θα το δοθεί και εφόσον κάνει το επιτίμιο που θα το οριστεί, να προσέλθει για να κοινωνήσει. Όσοι θα κοινωνήσετε τώρα, έχοντας όπως είπαμε την ευλογία του πνευματικού σας, θα πρέπει να ανοίγετε καλά το στόμα, δεν χρειάζεται να λέτε το όνομά σας ή να σκουπίζεστε, και οπωσδήποτε βέβαια να έχετε και την αρμόζουσα εξωτερική εμφάνιση. Δυστυχώς πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα. Δεν επιτρέπεται να είναι βαμμένοι άνδρες, γυναίκες και να προσέχονται να κοινωνήσουν με βαμμένα χείλη, βαμμένα πρόσωπα, βαμμένα μάτια, νύχια κλπ. Το ίδιο δεν επιτρέπεται και να φορούν ανδρική αδυμασία οι γυναίκες που φορούν παντελόνια και οτιδήποτε άλλο που δεν ταιριάζει στο φύλο τους. Όλα αυτά είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Ας τα έχουμε λοιπόν αυτά υπόψη μας και ας ζούμε με μετάνοια και ας φροντίζουμε να ανακοινίζουμε και να καθαρίζουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή και έτσι να αξιωνόμαστε να κοινωνούμε συχνά των αχράντων του Θεού μυστηρίου.